μαζί και θα σας προσφέρουμε στη συνέχεια 2,5 ώρες γεμάτες με συζητήσεις, ενημέρω μου και ποιος μας φταίει. Χρησιμοποιούμε σας. Θα αναλύσουμε μετά, ευτυχώς δεν είναι μαζί μας και η αστυνομία, για να μου πει αν έχω δίκιο ή όχι. Λοιπόν, πάμε να πούμε το ρητό μας. Λοιπόν, ο χαρακτήρας του... Όταν όλοι λένε είναι αδύνατο, ότι είναι επικίνδυνο, είναι άσκοπο, η καρδιά μου λέει... Άλλη λογική της. Και ομοιότητες ο παραγωγός, δεν πειράζει όμως. Βρίσκει ομοιότητες με τι. Οδική ασφάλεια. Πώς συμπεριφερόμαστε στον δρόμο. Η εκπαίδευση. Πριν να καθίσουμε επίσημα στο τιμόνι, επειδή ξέρουμε ότι και ανεπίσημα αρκετοί οδηγάνε αυτοκίνητα. Ποιος φταίει για όλα αυτά. Εφαρμόζεται η νομοθεσία. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το ένθετό μας για το πολίτη. Και σήμερα έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε για τα συχνά τροχαία ατυχήματα στην Κύπρο και να ανακαλύψουμε, αν μπορούμε βεβαίως, και βεβαίως με την δική σας βοήθεια στο 77-77-10-88, ποιος φταίει, τι δεν κάνουμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είμαστε, έχουμε την καλή διάθεση, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε κάτι. Σας περιμένουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, ενώ εμείς καλημερίζουμε τον κύριο Φάνο Γιαννικούρη, πρώην και συμφωνούν όλοι εδώ στο στούδιο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις στατιστικές, με τους αριθμούς που δείχνουν ότι αντί να μειώνονται μετά από τόσες εκστρατείες και προσπάθειες της αστυνομίας και όχι μόνο, τα τροχιά αυξάνονται, κύριε Βρυπίδη. Ναι, ωραία, εννοούμε επιπρόσθετα μέτρα. Τα μέτρα και ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος σας, αυτό θα μας τα πείτε στη συνέχεια, ναι. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τους φίλους τηλεθέτες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας, είστε η εκπομπή σας. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Ναι, τα θύματα είναι πολλά από τα δυστυχήματα και το τρέξιμο και όλα είναι ένας παράγοντας. Θέλω όμως να πω ότι μήπως όλοι μας ξέρουμε τα θύματα στους δρόμους. Να μιλήσω για την πόλη που βλέπουμε συχνά. Βλέπουμε ένα ερχόμενο τετράγωνο. Βλέπουμε ότι δεν ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει. Έτσι πιστεύω ότι είναι όλοι μέσα. Στην ερχόμενο τετράγωνο μένουμε με ένα μετραπίτσο. Μετά, στα φώτα. Μπαίνουν όλοι να μην σε επανελειμμένα 2-3 φορές και σε τέσσερα εξήμα και στην τροχέα. Μα που τις βλέπω εκείνη την ώρα μπροστά, που βλέπω εκείνη την ώρα μπροστά με νόητο, εγώ τι γίνεται. Συγκεκριμένα στους στανταρότερους, στο αρχηγείο, και αυτή είναι τα λόγια αριστερά, ή δεν το δίνουν να περάσουν. Αποκλείεται ότι εσείς την πιθανότητα να γνωρίζουν και να ξέρουν τα σήματα άλλα, ναι. Να αγνοούν και να μην θύρουν την νομοθεσία απλά, να πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται τώρα, τι το βάλουν αυτό το σήμα εδώ, δεν είναι ανάγκη να το θυρίσουν. Ναι. Πιστεύω ότι ορισμένοι αγνοούν, δεν χρειάζεται λέξη, αλλά και πιστεύω και είμαι 1000% ότι δεν θα ξέρουν καν αυτοί που βρίσκονται από την... Από τη Σιράκα, από τη Θαϊλάνδη, να πω, ξέρουν αυτή τι σημαίνει. Πού έκαναν μάθημα, μιλούμε για ευρωπαϊκά τώρα άθηματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το σχολιάσουμε αυτό. Θα ήθελα πολύ τώρα που είναι όλοι τους εκεί να μας πούν, διότι έχω τηλεφωνήσει. Ειδοποίηση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε έτσι σήμερα. Μάλιστα. Είμαι ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος έχω τεράστια αντίρα στους δρόμους. Θα ρωτήσω 2-3 ερωτήματα, τα οποία, αφού δεν είμαστε αυστηροί στα μικρά, προχωρούμε στα μεγάλα. Το θέμα να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Ένα αυτό. Δεύτερο, πρόσεξα τη Λευκοσία ορισμένους δρόμους. Τι δρόμους, εκεί που είναι η συνεργατική κεντρική τράπεζα, που είναι στάση των λεωφορείων. Mm-hmm. Δεν έχω δει έναν τροχονόμο. Μόνο όλα αυτά. Κύριε Γιαννικούρη. Και στους δύο ακροατές η απάντηση είναι μία. Το που έχει αναδείξει η κυρία. Είναι σωστή, είναι σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ευρωπαϊκές και ό,τι χρειάζεται για αυτούς να περάσει την εξέταση, έτσι. Όπως λέω. Έχουμε φίλους τηλεθεατές που περιμένουν. Επίσης, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα και στο Facebook, έχουμε πει ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε και αυτή την δυνατότητα να διαβάσουμε ό,τι μας στέλνετε και εκεί. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Ο Ανδρέας είμαι. Ναι, κύριε Ανδρέα. Από Λευκοσία. Ήθελα να αναφέρω ότι σε σχεδόν σε όλα τα δυστυχήματα που γίνονται, η αστυνομία μιλάει για τον ανθρώπινο παράγοντα. Μάλιστα. Τα καινούργια τα αυτοκίνητα που βγαίνουν στους δρόμους κάθε 4 χρόνια περνούν από MOT.
και τα παλιά κάθε δύο χρόνια. Οι άνθρωποι που παίρνουν στην... που περνούν και οδηγούν μέχρι τα 80 τους. Γιατί δεν... δεν περνάνε από MOT. Γιατί δεν περνούν από MOT, πράγματι από MOT. Ναι, πράγματι, συμφωνώ μαζί. Γιατί δεν περνούν κάθε 5 χρόνια ή κάθε 10 χρόνια μετά από να πάρουν την άδεια τους από μία... από μία τάξη, από μία... από έναν training, μιας ημέρας, από κάποιον... ένα φρεσκάρισμα, φρεσκάρισμα και το... εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί σας, αλλά και πάλι φτάνουμε στο θέμα ότι μπορεί να περάσει αυτή τη εξέταση και μπορεί να τα γνωρίζει όλα. Το θέμα είναι αν δεν τα εφαρμόζει μετά στο δρόμο και τι, το όφελος ποιο θα είναι. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλή σας μέρα. Ναι, καλή μέρα σας. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Λοιπόν, εγώ μιλώ. Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει με τα υπερήλικα άτομα. Δηλαδή, όταν οδηγούν, χωρίς αντανακλαστικά, χωρίς τίποτα. Ούτε να δείξω, ούτε τίποτα. Που εγώ προσωπικά την προηγούμενη εβδομάδα θα μπλεγόμουν σε δυστύχημα με άτομο το οποίο γνωρίζω καθημερινά και είναι πέραν των 90 χρονών. Ποια μέτρα λαμβάνει η αστυνομία σε αυτό το θέμα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας απαντήσουμε, θα σχολιάσουμε όλα αυτά. Φυσικά υπάρχει και η άποψη ότι τα άτομα πιο μεγάλη ηλικία για τον λόγο ότι ίσως αντιλαμβάνονται ότι τα αντανακλαστικά τους δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν χρόνια, οδηγάνε πολύ πιο προσεκτικά. Και γι' αυτό οδηγάνε και με πολύ πιο χαμηλή ταχύτητα. Τώρα, αν στον αυτοκινητόδρομο οδηγάνε με 80 ή με 60 και αυτό είναι, δεν ξέρω αν θα μας πει ο κ. Ευρυπίδου, απογορεύεται, άλλο θέμα. Καλά, μπορώ να κάνω και εγώ λάθη. Τι να κάνω? Ναι, όπως δηλαδή. Δηλαδή, όλοι μας κάνουμε. Βεβαίως, δεν περνάει από κάποια εξέταση όμως. Όχι. Όταν όμως υπάρξει καταγγελία. Παράγοντα. Ναι, ναι, αναφέρθηκε. Ναι. Σχεδόν σε όλα τα τροχαία φταίει ο οδηγός. Δεν πρόσεξε, είτε δεν τήρησε όλα τα απαραίτητα. Τι μπορούμε να πούμε όμως και για την ευθύνη της αστυνομίας σε κάποιες περιπτώσεις όπου εξαρτάται ο τροχονόμος για να βάλει τάξη, να βοηθήσει τους οδηγούς να τηρήσουν τον κώδικα ασφάλειας στους δρόμους. Και τι γίνεται? Αν μιλάμε να πω ότι τα τελευταία χρόνια... Εγώ ξέρω ότι είμαι σωστή οδηγός και ο άλλος δίπλα μου κάνει του κόσμου τις παρατυπίες και ο αστυνομικός είναι εκεί και το βλέπει. Εγώ τα θυμώσω και το πω εντάξει και εγώ τα κάνω αυτά αφού δεν τιμωρείται δεν ο άλλος. Δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε έτσι εγωιστικά, εντάξει. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά μέσα στον θυμό εκείνη την ώρα που βιάζεσαι να πας και βλέπεις ότι η αστυνομία δεν βοηθάει, μπορεί να κάνεις και κάποια παρατυπία. Ναι κύριε Κώστα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην εφαρμογή του σχεδίου. Να ακούσουμε τι επιβάλλεται να εφαρμοστεί και από πλευράς της αστυνομίας, της νομοθεσίας, αλλά και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία μας. Πάμε όμως να ακούσουμε και άλλους φίλους τηλεθέτες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα στην Κύπρο κάποιος πρέπει να είναι ψυχολόγος για να οδηγήσει στην Κύπρο. Γιατί? Στην Καμπιά, μετά όλοι... προβάζονται αυτά το καλοκαίρι, ούτε βγάλουν το χέρι τους έξω. Μπορεί να έχουν το πιο ακριβό έρχο της, όλα τα πρασέκια τους είναι έξω. Πάει ένας μονόδρομο, δηλαδή του πάει μονόδρομο, μπορεί να έχουν στην Ευρώπη. Που πάμε στην Ευρώπη, πρέπει να απλεύουμε τους... Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό? Το πρέπει το ξέρουμε, αλλά πώς γίνεται? Πρέπει η αστυνομία να αναγνωστάρει τον κόσμο. Μα πόσα εξώδικα. Φαίνεται ότι δεν δουλεύουν ούτε τα εξώδικα. Εδώ μάθαμε ότι περισσότερο από 50% των οδηγών έχουν καταγγελθεί. Να μην σχολιάσουμε αυτά που έχετε αναδείξει εσείς. Επόμενη γραμμή, καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ακούμε. Ναι. Ερίξαμε τα όλα στους μεγάλους τους ηλικιωμένους οδηγούς ότι αυτοί που είναι πέραν των 50-60. Όχι, δεν ξέρεις κανένα αστυνομικό με την μοτορούα να γυρίζει. Ήταν αυτός ο αστυνομικός, ήταν από την Αγλαντζάν, ευρέχεται στον Άιζεμέτιν, ευρέχεται... Περνούσαν τη γραμμή 10 πόντους, ραπόρτο έχουν πάρει. Αφέρε αυτός το όνομα του, τον αστυνομικό έπρεπε να το έχουν και βραβείο. Εγκλήρωσε πάρα πολύ κόσμο τότε, που ήταν να τραυματιστεί. Μάλιστα. Εγώ ακούω μια περίπτωση πριν δύο εβδομάδες επήγαινα στην λεωφόρο να χαλάσω. Και ήμουν υποχρεωμένο λόγω που έστειλα με ένα αυτοκίνητα παράνομα να μπαίνω εδώ πάνω στον άσφαλτο
Εκείνο σχόλιο, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει. Εγώ επειδή δεν είμαι στην αστυνομία. Τι έτσι αντιμετώπιση, κύριε Γενικού, μέχρι να μάθουμε. Συγγνώμη, δεν υπάρχει αυστηρή αντιμετώπιση. Ήρθαμε σήμερα, όπως είναι και η διόρθωση όσο αφορά την κίνηση στους κυκλικούς κόμβους, κύριε Ευρυπίδου. Αυτό πότε θα γίνει και αν είναι όντως σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί. Κοιτάξτε, για τους κυκλικούς κόμβους. Το θέμα δεν κλείνει εδώ. Θα ήθελα τη συμμετοχή σας και την ερχόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ μας έξω, να πάρουμε και την άποψη του κόσμου, να βρεθεί η κάμερα μας σε κρίσιμα πιο λεπτομερό στο θέμα και να αναλύσουμε κάποιες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να πω κάτι. Τελείωσε ο χρόνος μας, ναι. Υπάρχει μια νέα νοοτροπία. Πάμε και γράφουμε και μηνύματα. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα εμείς για κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό, για γυμναστική, να φροντίσουμε για το σώμα μας. Καλή σου μέρα, Τίμη μου. Καλημέρα σας. Εσύ οδηγάς προσεκτικά ερχόμενος από την Πάφο. Από τη Λεμεσό. Από τη Λεμεσό, ναι. Από το Αφροντάιτ, ξέρω ότι έρχεσαι, παιδί μου. Συγγνώμη. Προσεκτικά, πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Πολύ ναι. Πάντα να είσαι προσεκτικά. Δεν προσέχεις τους... Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχεις τους άλλους και μετά τον εαυτό σου, πώς έχει γίνει. Τι θα μας δείξεις σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε γυμναστική από όρθια θέση. Κάποιος φίλος μου έχει πει γιατί δεν έχεις δείξει αυτό. Τι, ο Γιώργος δηλαδή, ο... τι αυτό. Καθελής, να γυμνάζεσαι από όρθια θέση. Δηλαδή, τι είναι να γυμνάζεις κοιλιακούς, τετρακέφαλο και ταυτόχρονα. Όλα αυτά, αν δεν έχουμε βαράκι, ξέρουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρά μπουκαλάκια με νερό. Μικρά, σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε και σε ακούμε. Ενώ ζούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε διαλυματάκι. Σύντομα και. Όχι. Θα πάμε με το ιατρικό μας ένθοδο τότε και θα καλημερίσουμε τον γαστροεντερολόγο Γιώργο Παταμίτη. Καλή σας μέρα, γιατρέ μου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί πάρα και μου, που αρκετός κόσμος το πρωί όταν τα πιει το καφέ του, μετά και ειδικά μα βάλει γάλα, θα φύγουν τα φουσκώματα, οι ενοχλήσεις και όλα αυτά. Θέλω να μου το σχολιάσετε, γιατρέ. Πριν όμως να ακούσουμε τι έχουν να μας ρωτήσουν και οι τηλετέρατες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Θα ρωτήσω τον γιατρό. Ναι. Εγώ έχω σπαστική κολίτιδα κάπου 10 χρόνια. Θα σας δώσω τη συμβουλή της, ακόμα μια γραμμούλα να ακούσουμε. Θυμάστε το περιστατικό. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Έχεις να της προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Μπορεί το... Θα υπάρχει όντως. Είναι ψυχολογικό και αυτό, δυσανεξία στο γάλα για τρες, τη λακτώση ή αποκτούμε αυτή τη δυσανεξία. Τις έχουμε από τις τηλεθεατές μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Κρυστάλλα είμαι. Ναι, κυρία Κρυστάλλα. Είχα μια συμβολή από τον γιατρό. Ναι. Εδώ και κανένα μήνα τώρα. Μου έχει δημιουργηθεί μια τρομερή δυσκολιότητα. Επόμενη γραμμούλα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας μιλάτε. Καλή σας μέρα. Δεν μας μιλάει, αν θέλει να μας ξαναπάρει ο φίλος ή η φίλη. Ρωτάνε οι τηλεθεατές μας. Σε περίπτωση που όντως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, είπατε ότι είναι σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει η διατροφή. Τότε τι να τρώνε για να μην τους ενοχλεί το... Ναι. Αφού έχουν αυτή την πάτηση, ευερέτηση στο έντερο, θα μας το απαντήσετε. Η γραμμούλα μας όλη δυναμός είναι εκεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Hello. Εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Μην ακούτε την τηλεόρασή σας. Ακούτε μας από το τηλέφωνο. Ωραία. Ακούστε μας από το τηλέφωνο σας παρακαλώ για να συνεννοηθούμε. Θα μπει και άλλη γραμμή στη μέση για αυτό. Όχι, όχι, εσείς είστε απλά που ακούτε την τηλεόρασή σας. Ωραία. Εγώ... Δηλαδή φεύγοντας από το σπίτι, αν δεν έχουμε το χρόνο και την όρεξη, επειδή παίζει ρόλο και την όρεξη, αν είμαστε συνηθισμένοι να τρώμε πρωινό, πάντα έχουμε όρεξη. Ναι. Αν δεν έχουμε όρεξη να φάμε φρυγανιά με τυρί ή να πιούμε τον έσκαφέ μας, μπορούμε να φάμε απλά λίγο δημητριακά μεγάλα. Ναι. Μίσουμε το άσπρο ή το μαύρο. Αυτή... Να προτιμήσουμε να μάθουμε τα παιδιά μας να τρώνε άσπρο ή μαύρο ψωμί. Να μάθουμε. Και βέβαια όταν θα είσαστε εδώ, γαστροεντερολογικά προβλήματα στα παιδιά. Ναι, είναι ένα πολύ. Καλή εβδομάδα.
Εμείς συνεχίζουμε με τη μαγειρική μας. Μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 77 77 10 88 για να μπορέσετε αργότερα να συμμετάσχετε στην κλήρωσή μας. Σήμερα χαρίζουμε το κουπόνι αξίας 50 ευρώ σε εστιατόριο στη Λευκοσία, αλλοτοθεραπεία αξίας 50 ευρώ και κόψιμο και χτένισμα αξίας 35 ευρώ. Επίσης αργότερα θα κάνουμε και την κλήρωση για την Παρασκευή, επειδή δεν προλάβουμε. Λοιπόν. Εδώ κάπου θα πάμε στην μαγειρική μας και σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Με τη μεγάλη μας παρέα εδώ, Νατάζα Αλεξάνδρου, καλή σου. Καλημέρα. Αρχισυντάκτρια στη Σιδική, περισσότερα τη ώρα. Θέλετε να πάμε στα περιοδικά? Ναι. Πάμε, δεν πάρει να πάμε στα περιοδικά. Στι σελίδε του Beauty Hall Pink. Να κάνουμε μια τοπική αναδρομή, βεβαίω. Κάτω όλα όσα αφορούν την συμμετοχή μας φέτος στην Eurovision. Λοιπόν, επόμενη είδηση. Τα πρωτοπορίτα όσο αφορά την επιλογή των θεμάτων και αυτά που θα μας παρουσιάσετε, γι' αυτό περιμένουμε πώς και πώς να μας το παρουσιάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα να μάθουμε περισσότερο για τη σόγια. Και γιατί την έχουμε παρεξηγημένη, Τζόζεφ μου, τη σόγια. Κάποιοι λένε ότι να την αποφεύγουμε επειδή ίσως συμβάλλει σε καρκινογένεση, κάποιοι άλλοι την ενοχοποιούν για το λόγο ότι μπορεί και μάλλον έτσι είναι και τα πράγματα, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να καταναλώσουμε μεταλλαγμένη σόγια. Δεν ξέρω τι από αυτά ευστατεί και τι πρέπει να λύσει, τι σημαίνει, πόσο συχνά δηλαδή και σε τι ποσότητες. Μιλάμε για μεγάλες. Έχουν να μας ρωτήσουν οι τηλεθεατές μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια, πάρα πολλά, περνούσαν από το σπίτι, μόλις βγήκε η σόγια στο εμπόριο, περνούσαν από το σπίτι και δείχναμε τις συνταγές και μαγειρεύαμε τη. Μετά όμως άκουσα ότι μπορεί να ήταν από τα μεταλλαγμένα αυτά και φοβήθηκα και να ξαναχρησιμοποιήσω. Αλλά ποιος περνούσε από τα κουτιά και σας έδειξε? Περνούσε από κοπέλες. Θυμούμε πριν 15 χρόνια έτσι. Ναι. Περνούσε από το σπίτι. Μάλιστα. Και θυμούμε ότι μου έδειξαν εμένα βασικά και έκανα τους κεφτέδες με τη σόγια. Μάλιστα. Πουλούσαν ίσως κάποιο. Ναι, είχα μαζί του το συγκεκριμένο υλικό και αγοράζαμε το. Μάλιστα, ενώ τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μάθουμε να μας το σχολιάσει και ο Τζόζεφ. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, τώρα πρέπει να το παίρνουμε ένα από τα... Από την υπεραγορά. Ναι, αλλά όχι τα κανονικά, πρέπει να παίρνουμε από τα υλικά αυτά, όπως τα λέμε τα... Ποια, τα βιολογικά. Τα βιολογικά, ναι. Και άμα είναι βιολογικό ακόμα καλύτερα, θα ξέρουμε σίγουρα ότι δεν είναι μεταλλαγμένο. Επειδή ναι, άκουσα το έτσι επανελειμμένες φορές φοβάται ο κόσμος για το μεταλλαγμένο σόγια. Το ακούσαμε και εμείς και διαβάσαμε και πάρα πολλά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο για το καλύτερα τα βιολογικά, να επιλέγουμε. Βεβαίως, ναι. Έτσι εγώ από τότε φοβάμαι να τη χρησιμοποιήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γνωρίζεις εσύ γι' αυτό. Εμείς σήμερα δεν ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο. Αύριο θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, επειδή περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις γιατί και τι συνέβη και για να μην ρίξουμε ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν. Ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα έτσι, να αφιερώσουμε από τον χρόνο να ενημερωθούμε, παρά να υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες μετά θα λέμε γιατί δεν έβαλα έστω και το μυαλό μου να δουλέψει για 5 δευτερόλεπτα να ενημερωθώ και μετά να προχωρήσω στην πράξη. Ξέρετε, Καβέλα, πολλές. Πάμε, τρεπτικές ουσίες. Έχουμε και τηλεφωνική γραμμή. Ό,τι σας ενδιαφέρει, 77-77-10-88. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, σας ακούμε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στο διατροφολόγο εκεί των κύριων. Ναι. Θέλω να μάθω παρακαλώ αν δεν σε βιολογική... Στα βιολογικά προϊόντα στις υπεραγορές. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό για το γάλατο αγελαδινό θα ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Έχουμε κι άλλη γραμμή. Να απαντήσουμε, Τζόζεφ. Δηλαδή, εμείς σήμερα πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζει το γάλα σου. Εάν υπήρχε όμως κάτι μεμπτό, δεν θα το έλεγαν οι επιστήμονες. Η σωστή, ας πούμε, χρήση. Ποιες είναι οι ποσότητες για τους μεγάλους ημερησίως και ποιες ποσότητες για τα παιδιά. Δεν υπάρχουν ανώτατες. Μια αμφισβήτηση. Κάτι δεν το αρέσει αυτή η υπόθεση. Ένα ποτήρι γάλα με τύπτο αντικαθιστούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε το ασβέστιο το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός. Μπορεί να τα αντικαθιστήσουμε με μισό φλιντζάνι γιαούρτι. Ναι.
Τα light τα γιαούρτια, χίλια προϊόντα υπάρχουν στην αγορά. Προτιμούμενο ο μέχρι το γάλασμα. Βρίσκουμε σόλια στα ράφια με βιολογικά προϊόντα. Ναι, να το και πλέον στο εμπόριο. Εμείς εμπορεί... έχουμε φροντίσει σήμερα να σας δείξουμε και συνταγή με σόγια. Αν θέλετε να εντάξετε τη σόγια στη διατροφή σας, σε λίγο ο Στέφανος θα μας φτιάξει τι. Και φτεδές. Μπιφτέκια θα φτιάξουμε με σόγια. Σε σκορδόψωμο. Που πρέπει να είναι πολύ νόστιμο. Πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές όμως και πάλι καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Ναι, να πω λίγο κάτι για τα τέτοιου που έλεγε την τελευταία. Ναι. Έχω υπόψη μου ότι τρία σίκα παστά ή τρία σίκα φρέσκα ναι. Ισοδυναμούς καθέστε με ένα ποτήρι γάλα. Για τα σίκα αυτό δεν ήξερα. Και το αγελαδινό στο γάλα ναι. Είναι ζώνη από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να πίνει αιγινόνι προβατήσιο, δηλαδή από ζώα τα οποία το βάρος τους είναι κοντά στο ανθρώπινο βάρος. Όταν το βάρος του ζώου είναι μεγαλύτερο, όπως η αγελάδα, επειδή τα μόρια του γάλακτος της αγελάδας είναι μεγαλύτερα, είναι περισσότερο δύσπευτα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Και επειδή εμείς είναι ζωδιακοί, το άλλο, έχουμε για να διαλύει το γάλα στο οργανισμό μας, γι' αυτό είμαστε περισσότερο επιβλητοί σε τα φουσκόνικη διά μας αυτά όλα και περισσότερο τα μωρά, θα τους δίνουμε ένα γελαρινό γάλα, επειδή είναι πολύ μικρά. Δεν μπορούν να ακούσουν, ξέρεις, βλάστη, δεν πρέπει ακόμα να κλαίουν, να ξέρουν αυτά όλα, ενώ μην το φταίει ένα γελαρινό γάλα. Επίσης όταν αφορά τη σόγια, θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνουμε δίαιτα με σόγια, ποιος ο λόγος. Γιατί πρέπει να κάνουμε. Ναι. Μάλιστα. Εμείς σήμερα απλά το έχουμε βάλει σαν τυπλάκι, δίαιτα με σόγια, αν μπορούμε να κάνουμε δίαιτα με σόγια. Αλλά... Ναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε δίαιτα, να λιγοστέψουμε το φαγητό μας, πάμε προλάριστο. Είσαστε, έχετε πολλές γνώσεις, είστε ειδικός ή απλά έτσι ασχολείστε με την διατροφή. Η ειδικότητα είναι από ενδιαφέρον, ποιος τίποτε ενδιαφέρεται για τη ζωή. Είναι μαθαίνει. Είναι ειδικός. Μαθαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ να τα σχολιάσουμε όλα. Αυτό που λέγαμε ότι για τη σόγια δεν έχουμε δίαιτα σήμερα να, να προτείνουμε. Ακριβώς, απλά ναι, ρωτάμε αν μπορούμε να την εντάξουμε στην εβδομαδιαία διατροφή μας. Πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να φτάσουμε καλή. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μα πάρα πολύ σύντομο. Μην φύγετε και θα φτιάξουμε τα μπιφτέκια μας με σόγια, θα δούμε υπέροχα παπούτσια και βεβαίως θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Σε πολύ λίγο τα ξέρουμε τους νικητές και την Παρασκευή και σήμερα. Πάμε να δείξουμε τώρα τα υπέροχα παπούτσια. Καινούργια συλλογή. Άνοιξε τα μου. Πάμε. Για την Παρασκευή τώρα να πούμε. Ποιες είναι οι τυχερές κυρίες. Σταυρούλα Καρασταμάτη, Ρούλα Μαυρίδων και Δήμητρα Ζήνωνος. Είναι οι τρεις κυρίες οι οποίες κερδίζουν. Τι έχετε κερδίσει θα μάθετε αργότερα με το τηλέφωνο που θα σας κάνουμε εμείς. Για σήμερα, ποιες είναι οι τυχερές μας κυρίες, η κυρία Μαρού Λουκαΐδου, Μαρία Βραχίμη και Παναγιώτα Παναγιώτου. Συγχαρητήρια κυρίες μου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς μας. Γιώτα μου, να ευχηθούμε καλή σήμερα, είσαστε στην παρέα μας και να κλείσουμε βεβαίως, ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.